Λύση είναι μία. Καμία Μακεδονία πουθενά. Μόνο Ελλάδα. Ή μιλήσει, δεν μας διαφέρει, ή σύνορα με τη Σερβία για να μην υπάρχει πρόβλημα με τη Μακεδονία. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις και ήμουν ο μόνος που το είπα στο Skype, τόλμησα, που το είπα, με την ομόδοξη Σερβία μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το είπα. Στον Τζούνο. Και ζαλίστηκαν, εντάξει, πάθα κάτι ρε παιδί μου. Ω, πόλεμο. Πάρε μα και ζηλό, δεν πάει να πάρουμε τα όπλα να πολεμήσουμε. Τους τραγκαλίζουμε οικονομικά, ρε παιδί μου. Τι κάνουμε τώρα, οικονομικός πόλεμος. Τους κάνουμε να πεινάσουν λίγο. Να κρυώσουν το χειμώνα, ειδικά άμα τους κλείσει το πετρέλαιο από τα ΕΛΠΕ του Λάτσι. Ελληνανάς ο Λάτσις, μεγάλος Έλληνας. Ποιο Έλληνας πεθαίνεις. Του κόβεις λοιπόν τη ροή του φυσικού αερίου, του κόβεις το πετρελάκι, του κάνεις κάποιες διακοπές τεχνικές. Όχι, δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Τεχνικές διακοπές θα γίνουν. Να ζοριστούν, να γεμίσουν αιμορροίδες από το ζόρι. Και σας λέω μετά εγώ πώς ξεχνάνε και το όνομα και πώς τον παπά το βλέπουν δεσπότη και το λένε Παναγιώτη. Κατάλαβες κύριε Γραμμένε. Τελεία και παύλα.